μετά από λίγες μέρες στην Αθήνα, πήγαμε στο χωριό στην Καστοριά και πέρασα 3 μήνες, παρόλο που ήμουν 7 χρονών, είναι ακόμα σαν να τις ζω τώρα. Δηλαδή μια ελευθερία που δεν είχα ζήσει στην Αυστραλία. Να είμαι με παιδιά στα χωράφια, παίζοντας παιχνίδια, γνωρίζοντας θείους και θείες, να είμαι σε καφενεία δίπλα από τους θείους μου, σε καφετέριες, σε σπίτια. Αυτά δεν τα είχαμε στην Αυστραλία. Για να δω τους θείους μου, η Μελβούρνη μια πόλη που είναι ξαπλωμένη 100 χιλιόμετρα από μια άκρη στην άλλη. Δεν ήταν εύκολο να βρεθούμε και ήταν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εκεί ήταν η κάθε στιγμή και η φιλοξενιά είναι ελληνικό. Είναι κάτι που το ζούμε εμείς και εδώ στην Αυστραλία, αλλά περισσότερο έντονο στην Ελλάδα και που ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι κάτι μου λείπει και ότι κάτι αγαπάω και ότι είναι κάτι που το θέλω περισσότερο. Και η ασφάλεια στην ελευθερία, δηλαδή ασφάλεια στο μπορείς να εκφραστείς, ασφάλεια στο να είσαι δίπλα σε μια γειτονιά και να ξέρεις ότι κάποιος σε προσέχει, ότι υπάρχει ένας γείτονας, υπάρχουν ξαδέρφια. Αυτή η ασφάλεια και η ζεστασιά ήταν κάτι το ιδιαίτερο που μόνο νομίζω η πατρίδα μας μπορεί να το προσφέρει. Και είναι κάτι που υπάρχει ακόμα, που υπάρχει αυτή η ανταλλαγή όταν πας κάπου, σε θυμούνται τη δεύτερη φορά και τη τρίτη φορά. Ξέρουν να φέρουν το ίδιο φαγητό ή τον ίδιο καφέ και ή θα σε κεράσουν και κάτι. Όπως εξήγησα ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα, αυτή η φιλοξενιά του Έλληνα. Δεν το έχουμε εμείς στην Αυστραλία. Οι μυρωδιές σε χωριό, σε πόλεις ήταν διαφορετικά πρώτον. Οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων ήταν εντελώς διαφορετικές. Και τρίτον, ο τρόπος ζωής ήταν εντελώς διαφορετική. Και όλα αυτά μείνανε μέσα μου και μείνανε με έναν τρόπο που, όπως εξήγησα, με εμπνεύσαν για να κάνω αυτό το ταξίδι κάθε χρόνο με τα παιδιά μου. Να φανταστείς, ο γιος μου είναι 15 χρονών και έχει πάει στην Ελλάδα 18 φορές. Παρόλο που το ταξίδι είναι 17.000 χιλιόμετρα μακριά και κουραστικό, αλλά το έχει ζήσει και αυτός το ζητάει τώρα και δυστυχώς με το κορονοϊό μας σταμάτησε και περιμένουμε την ημέρα που θα ξανανοίξουν τα σύνορα. Δηλαδή τα παιδιά μου μου λένε, αυτοί μου λένε κάθε χρόνο, δεν είναι η ώρα, δεν ήρθε αυτή η στιγμή που πρέπει να πάμε Ελλάδα. Και τους λέω, τι είναι ακριβώς αυτό που σας μπρόχνει να το θέλετε, διότι μπορούμε να πάμε surfing στο Queensland. Υπάρχουν τόσα ωραία τοπία στην Αυστραλία με θαυμάσιες παραλίες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οι παραλίες στην Ελλάδα είναι διαφορετικές. Έχουν τη δικιά τους ζεστασιά. Έχουν τη γιαγιά που τους καλωσορίζει στην παραλία που δεν το έχουν εδώ. Παρόλο που αυτή η γιαγιά δεν είναι η γιαγιά τους, αλλά είναι μια γιαγιά με μια ζεστασιά που γνωρίζει και μπορεί να περάσει αυτή την αγάπη που έχει μέσα της. Το ίδιο το βρίσκουν όταν βγαίνουμε με τους φίλους, με τους κουμπάρους, με τους θείους, με τα ξαδέρφια. Ή όταν ταξιδεύουμε σε διαφορετικά σημεία την Ελλάδα που αλλάζει τόσο γρήγορα το τοπίο, που ξαφνιάζονται και βλέπουμε μια Ελλάδα στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και στα νησιά, μια διαφορετική Ελλάδα. Στη δεκαετία νομίζω το 80 ή το 90, κάποιος βουλευτής, αλλά από μόνος του, όχι εν υπηρεσία, και πήγαμε, πάει σε ένα καφενεδάκι και πήγαμε και μου λέει, τι ωραία που περνάτε στην Αυστραλία. Του λέω, αυτή είναι η καλή πλευρά, θέλεις να δεις και την άσχημη, τι μου λέει, θα σε πάω και τον πάω σε ένα τρελοκομείο, το οποίο είχε πάνω από 400 Έλληνες μέσα. Και πήγε και είδε τους Έλληνες που ήταν στο τρελοκομείο και του, για ρώτησε τους, καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτοί ήταν στο τρελοκομείο από το άγχος και τη μοναξιά που ήταν στην Αυστραλία. Δηλαδή αρρωστήσανε. Όταν κάνουμε μερικές παρέες και πηγαίνουμε τώρα έτσι
κάνουμε συγκεντρώσεις πολλές φορές τα Σάββατα ή το πρωί, 10-15 άτομα σε διάφορες περιοχές. Αρχίζει η ηλικημένη, έτσι, συναντιόμαστε και μιλάμε. Βλέπεις ότι τον πόνο του καθένα τον νιώθεις, ότι θέλει να είναι στην πατρίδα. Μιλάμε, οτιδήποτε θέμα. Γιατί ανακατεύεται με τα ελληνικά ο Έλληνας? Θέλει να είναι στην πατρίδα. Τη ζει την πατρίδα. Δηλαδή ερχόμαστε και μιλάμε πολιτικά. Γιατί μιλάμε τα πολιτικά μεταξύ μας? Γιατί θέλει να συνδεθεί με την πατρίδα. Όχι πως θα λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θέλει να είναι συνδεδεμένος με την πατρίδα. Και αυτό τον συνδέει. Λοιπόν, άρα έτσι αυτή η νοσταλγία θα παραμείνει έτσι. Θα γίνεται όσο μεγαλώνουμε, γίνεται πιο έντονη. Ειδικά σε εμάς, τα παιδιά μας έχουν πάρει άλλη κατεύθυνση. Και αυτό μας επηρεάζει, έτσι, μας κάνει πολλές φορές να μελαγχολούμε. Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, εκατοντάδες είναι εκδηλώσεις σε όλη την Αυστραλία, πρέπει να το πούμε, και είναι πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις και ποιότητας εκδηλώσεις, η οποία λίγο πολύ συμμετέχει και οι τοπικές έτσι, πολιτείες εδώ στις εκδηλώσεις μας, και αυτό μας χαροποιεί, διότι δεν κάνουμε μόνο χορούς και πανηγύρια, αλλά εκδηλώσεις ποιότητας να προβάλλουμε έτσι τον ελληνισμό. Αυτό θέλουμε για αυτά τα 200 χρόνια, και νομίζω θα σας δοθεί η ευκαιρία, αφού έχει την εκπομπή μέσα σε αυτό το διάστημα, να μπείτε και σε αυτές τις εκδηλώσεις, στις οποίες λίγο πολύ όλοι συμμετέχουμε, είτε εγώ τρέχω και στο Σίδνεϊ και στην Αδελαϊδα και παντού, για να προωθήσουμε έτσι την δική μας κουλτούρα. Ως πλαστικός χειρουργός εδώ στο Beverly Hills, έχω ασθενείς που είναι από όλο τον κόσμο. Έχω ασθενείς από όλη την Αμερική, και πολλοί λοιπόν από τους ασθενείς μου σε αυτή τη χώρα είναι από άλλα μέρη του κόσμου, που έχουν έρθει και αυτοί στην Αμερική, ήρθαν οι γονείς τους στην Αμερική και ζουν εδώ. Είναι κάποιοι ιταλικής καταγωγής, είναι κάποιοι από τη Ρωσία, είναι από πολλά μέρη λοιπόν του κόσμου. Επειδή λοιπόν μου αρέσει να συζητώ με τους ασθενείς μου και να μαθαίνω κι εγώ από εκείνους, και συχνά κάνουμε και συζητήσεις που περιλαμβάνουν αυτό το θέμα που θίξατε, μπορώ να σας πω λοιπόν ότι εκείνοι δεν έχουν απαραίτητα αυτό που λέμε εμείς νόστο. Πολλοί δεν έχουν τη διάθεση να ξαναγυρίσουν από τα προγονικά τους μέρη και εδάφη. Οι Έλληνες όμως το έχουμε αυτό. Μπορώ επίσης να σας πω ότι όταν συναναστρέφομαι με Έλληνες εδώ στην Αμερική που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, δηλαδή πολλοί από αυτούς δεν έχουν έρθει καν στην Ελλάδα, έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν ζήσει εδώ, αλλά ίσως οι παππούδες τους ήταν από την Ελλάδα. Θα σου πούνε και αυτοί όταν τους ρωτάς τι είσαι, είμαι Έλληνας. Λοιπόν, όντως η έννοια του όρου είναι πολύ ισχυρή σε εμάς τους Έλληνες. Δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα συνυφασμένος με τον όρο άλγος, γιατί ξέρετε όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, οι μετακινήσεις, πολύ απλά, δεν ήταν τόσο εύκολες. Έτσι. Σήμερα οι μετακινήσεις είναι εύκολες. Λοιπόν, μπορεί κανείς να μην απέχει πολύ από την Ελλάδα, είτε ζει μακριά, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεθεί κανείς με την Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση και με την νεαρή ιστορία της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από ένας τόπος. Έτσι. Είναι ένα άθροισμα πολλών ιδεών, πολλών καλών ιδεών, γιατί, και αυτό είναι μια φράση που δεν είναι δικιά μου, αλλά υπάρχει και η φράση «Βολιβάρη, είσαι ωραίος σαν Έλληνας». Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κανείς να είναι ελληνικής καταγωγής για να είναι Έλληνας. Λοιπόν, πιστεύω ότι και αυτό παίζει ρόλο στο πώς θα ερμηνεύσουμε τι πάει να πει νόστος και γιατί οι Έλληνες έχουμε περισσότερο αυτή την επιθυμία. Το 83 πλέον ήμουνα παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, και επειδή δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από την Αυστραλία, πρώτα χρόνια της καριέρας μου εδώ δεν ήταν στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, ήταν σε Αυστραλιανά, έτσι.
Αποφάσισα να παλινοστήσω έτσι. Ούτε δουλειά είχα, ούτε τίποτα. Ήμουνα τυχερός. Όταν ήρθα, ας πούμε, συνεργάστηκα με την ΕΡΤ σε ένα περιοδικό και παράλληλα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και δούλεψα 2 χρόνια. Και ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια και για μένα, εμπειρίες και για την γυναίκα. Αποφάσισα όμως να επιστρέψω ξανά στην Αυστραλία, γιατί ενώ από άποψη επαγγελματική ήταν καλά, από άποψη lifestyle όλα ήταν ωραία, με ενοχλούσε ότι έπρεπε καθημερινά να διεκδικώ τα αυτονόητα. Ήταν η εποχή της αλλαγής. Και νόμιζα κι εγώ, αφελέστατα, ότι θα μπορούσαμε τις όποιες δυνάμεις μου, σαν συμβάλλον, να συμμετέχω. Όταν μάλλον απογοητεύτηκα, γύρισα. Με ενοχλούσε. Και λέω, θα επιστρέψω πίσω στην Αυστραλία, θα χαίρομαι το οργανωμένο κράτος και κάθε χρόνο, αν το επιτρέπει η υγεία μου και τα οικονομικά μου, το καλοκαίρι θα έρχομαι να περνάω 6 με 2 μήνες στην Ελλάδα, χωρίς να έχω ανάγκη όμως κρατικές υπηρεσίες, κρατικές δομές κτλ. Στο χωριό μου ξανά εκεί πέρα. Λοιπόν, το πέτυχα. Το πέτυχα. Από το 87 μέχρι πέρσι, πρόπερση για την ακρίβεια, ερχόμουν μια φορά, μερικές φορές και 2 και 3, αλλά κάθε χρόνο το καλοκαίρι όλη η οικογένεια ήταν στην Ελλάδα. Εγώ από τα ταξίδια μου στην Ελλάδα, μπορώ να κάνω και να πέφτω και έξω, αλλά διαπιστώνω ότι ειδικά μετά τα μνημόνια και οι Έλληνες έχουν αλλάξει σημαντικά. Εγώ δηλαδή προς το καλύτερο, προς το καλύτερο. Εγώ, ας πούμε, ξαφνιάζομαι με τους ανθρώπους που βλέπω τώρα και αντιμετωπίζω πόσο συνειδητοποιημένοι είναι, πόσο βλέπουν όλα τα πράγματα από την καθημερινότητα μέχρι την πολιτική, μέχρι τη μεγάλη εικόνα με ένα διαφορετικό μάτι. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ άσχημη το ότι δεν μπόρεσα να πάω στη Μικρά Ασία ακόμη. Κάθε φορά που έχω προσπαθήσει ήταν λόγω καταστάσεων, όλο και καταστάσεις υπάρχουν εκεί, και γιατί μπορεί να είμαι γεννήθηκα στην Ελλάδα, ήμουν μικρή στην Ελλάδα, αλλά κάτι με τραβάει εκεί. Μπορεί οι γονείς μου, επειδή πραγματικά μου το έχουν, δηλαδή το έχουν, και οι δύο τους γεννηθήκαν εδώ, αλλά δεν με, συγγνώμη, γεννηθήκαν στη Μικρά Ασία, αλλά ο πατέρας μου έφυγε 8 χρονών, νομίζω, 8-9, 8 όχι, 8 χρονών, η μητέρα μου ήταν 3 χρονών. Ούτε. Και έτσι δεν είναι ότι ήξερε τίποτα. Ο πατέρας μου θυμάται κάτι. Αλλά αισθάνομαι κι εγώ αυτό το τράβηγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά όπως σας είπα, δεν αισθάνομαι ούτε πολύ, για να πω ότι είμαι Αυστραλέζα, ούτε Ελληνίδα, αλλά ότι είμαι και τα δύο και μπορώ να συνυπάρξω και με τα δύο. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα και να υπηρετήσω και τους δύο. Σπούδασα αρχικώς, πήρα το πτυχίο φιλοσοφίας, και ασφαλώς παράλληλα μετά από αυτό που τελειώνεις, πήρα και το δίπλωμα του παιδαγωγού. Το επάγγελμά μου είναι εκπαιδευτικός. Αλλά μετέπειτα έκανα και άλλες, δηλαδή πήγα όχι μόνο... τι γίνεται εδώ, ναι, αλλά εδώ τι κάνουνε. Εδώ σου επιτρέπουνε να σπουδάζεις και να εργάζεσαι. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο, δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα χρόνο από την εργασία σου ή και να μην πας και να σου δώσουν άδεια, ή μπορεί να κάνεις μερικές ώρες μετά από τη δουλειά σου και έτσι παίρνεις πτυχία. Είναι ένα θέμα που σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά, άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Τα δικά μου τα παιδιά πήγαιναν θελοντικά. Εγώ δεν πήγαινα θελοντικά, διότι ήταν καταστάσεις, ήταν εντελώς διαφορετικά όταν εγώ ξεκίνησα
την ελληνομάθεια εδώ, διότι μας βάζανε 6 τάξεις μαζί, η δασκάλη ήταν πάρα πολύ αυστηρή, έπεφτε και ξύλο δυστυχώς. Ήταν κάτι που δεν το ήθελα με το τίποτα, διότι έκοβε και το χρόνο μου από τον αθλητισμό. Τι κάναμε εμείς? Τα έχουμε αλλάξει εντελώς τώρα, διότι περιορίζουμε το χρόνο σε 3 ώρες την εβδομάδα. Η τάξη είναι ξεχωριστή για κάθε χρόνο. Η δασκάλη είναι σε άλλο επίπεδο από τότε όταν πήγαινα εγώ. Είναι προχωρημένη, με καλούς τρόπους, αγκαλιάζουν τα παιδιά μας και διδάσκουν τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο με ένα βιβλίο τώρα. Και άμα δεν το έκανες τη δουλειά σου, τρως και ξύλο και σε χτυπάνε πίσω στο αυτί. Τώρα τι είναι? Είναι μέσω κινηματογράφου. Έχουμε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για τα παιδιά μας. Κάθε τάξη βγάζει μια ταινία για ένα θέμα κάθε χρόνο. Και όλοι γίνονται σκηνοθέτες και ηθοποιοί, πρώτον. Δεύτερον, μέσω ποίηματα. Τρίτον, μέσω φαγητό και τρόφιμα. Μαγειρεύουν στην τάξη τους, βγάζουν τα φαγητά τους και επίσης είναι μέσω πολλές εκδηλώσεις που και επίσης γίνονται και εξοχικά, βγαίνουν εξοχικά για ένα περίοδο για να μάθουν για διάφορα σημεία της Αυστραλίας στην ελληνική γλώσσα. Διδάξουμε τη γλώσσα μας σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και δημιουργήσαμε και σχολεία για τους νεοφερεμένους μας, διότι αυτοί είναι σε διαφορετικό επίπεδο από τα δικά μου τα παιδιά και πάνε σε σχολεία τώρα ιδιαίτερα για αυτούς, για να τους κρατάμε κοντά στην παροικία μας και στην κοινότητά μας. Η κοινότητά μας έχει μόνο 18 σχολεία από γεματινά και ένα ημερήσιο σχολείο που έχει εθνότητες από 62 διαφορετικές χώρες, και Σκοπιανοί και Τούρκοι και από όλες τις εθνικότητες που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μέχρι το τέλος του Λύκειου. Να φανταστείς, έχουμε άνω από 100 μαθητές από την Κίνα που μαθαίνουν τα ελληνικά και τα μελάν άπτιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του πολυπολιτισμού. Η Μερβούνη έχει άνω από 60 ελληνικά απογευματινά και σαββατιανά σχολεία, που θα έλεγα άνω από 100. Η κοινότητα προσφέρει περίπου 20% από αυτά, δηλαδή η ελληνική κοινότητα Μερβούνης. Αυτά τα χρηματοδοτεί και η κυβέρνηση μας, διότι μας υποστηρίζει, γνωρίζοντας ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τον πολυπολιτισμό, ότι η χώρα μας προχωρεί όταν όλοι μας ανήκουμε σε αυτή τη χώρα, αλλά αναγνωρίζουμε την καταγωγή μας. Και έτσι χρηματοδοτεί ένα μεγάλο κομμάτι και επίσης υπάρχει και χρηματοδότηση από τους γονείς μας και η κοινότητα. Είναι αφιλοκερδώς προσφέρουμε τα σχολεία μας στη παροικία. Δεν κερδίζουμε εμείς οικονομικά. Κατάλαβα ότι χρειαζόμαστε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Μερβούνης, που δεν έχουμε έδρα στα νεοελληνικά, που δεν έχουμε ένα ερευνητικό κέντρο έξω από την Ελλάδα στο θέμα της διασποράς. Κάλεσα τον Πρωθυπουργό για μια συζήτηση στην κοινότητά μας και τον είπα, χρειαζόμαστε κάτι που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, που ξεκίνησε ό,τι ξέρουμε σαν Δύση. Γιατί ξέρω όλοι αυτοί οι Πρωθυπουργοί είναι με την αρχαία Ελλάδα, έχουν μια αγάπη με την κλασική Ελλάδα. Και τους λέω, εγώ σκέφτομαι να δημιουργήσουμε ένα ερευνητικό κέντρο, ελληνικό κέντρο διασποράς, στο Πανεπιστήμιο της Μερβούνης, που είναι στα πρώτα 20 πανεπιστήμια του κόσμου. Αλλά χρειάζομαι 5 εκατομμύρια δολάρια. Με κοιτάει, μου λέει, 2,5 εκατομμύρια τα έχεις. Πλησιάζω τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου, το λέω, χρειάζομαι άλλα 2,5 εκατομμύρια από σένα. Παρόλο που είμαστε μέσα στον κορονοϊό που κοπήκανε όλα στα πανεπιστήμια μας, κοπήκανε όλα τα σχολεία στα πανεπιστήμια και μου είπε ναι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πετύχαμε τώρα πρόσφατα, πριν λίγους μήνες.
Και επίσης τους λέω, χρειάζομαι και μια καινούρια έδρα για τους νέους μας στο κέντρο. Θα χτίσω ένα καινούριο κέντρο για τους νέους μας για να μην τους χάσουμε. 2,5 εκατομμύρια από την πολιτική κυβέρνηση, 2,5 εκατομμύρια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα έχουμε τα χρήματα, ξεκινάμε σύντομα σε αυτό το καινούριο έργο και κτίριο. Βρέθηκα με τον Πρίτανη του Πανεπιστήμιου της Μερβούνης και με τον Πρίτανη του Πανεπιστήμιου του Λατσάι, που είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο, μεγάλο πανεπιστήμιο, που συμφωνούν ότι θα δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ τα δικά μας τα πανεπιστήμια και τα λαδικά πανεπιστήμια, να έχουμε τους δικούς μας φοιτητές να μπορούν να πάνε για 3 μήνες, 6 μήνες να φοιτήσουν στην Ελλάδα, να την αγαπήσουν τη χώρα. Δεν μιλάω για Έλληνες φοιτητές, μιλάω για φοιτητές από όλες τις εθνικότητες και που θα πληρώνουν φοίτηση στην Ελλάδα για αυτό το περίοδο οικονομικά, αλλά επίσης θα τους έχει σαν ambassadors, πρεσβευτές μετά από αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ Αυστραλία και Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που να καταλάβεις ότι το εισόδημα από τα πανεπιστήμια της Μερβούνης από φοιτητές του εξωτερικού είναι 32 δις. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας εδώ της Μερβούνης, είναι το εισόδημα των φοιτητών από το εξωτερικό. 32 δις. Αυτό μπορεί να και της Ελλάδας. Έχω ξεκινήσει αυτή την πορεία, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Το δεύτερο βήμα τι είναι? Ήδη το έχουμε κάνει με τις προκλήσεις από την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό μας και βγήκε και σχολίασε ανοιχτά ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μας φέρνει και την Αυστραλία απέναντι της. Ότι η Αυστραλία υποστηρίζει την ελληνική πλευρά σε αυτά τα θέματα που γίνονται στο Αιγαίο και με την Κύπρο. Δηλαδή αναγνωρίζουμε συνεχώς την συμμαχία που έχουμε μεταξύ τις δύο χώρες. Και τι άλλο κάναμε? Για τα 200 χρόνια που γιορτάζουμε τώρα, που ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, με 200.000 δολάρια μας χρηματοδοτεί η κυβέρνησή μας για τα έργα μας, για συναυλίες, για βιβλία, για εκδηλώσεις στη βολή της βολής μας. Όλα αυτά η κυβέρνηση της Αυστραλίας μας χρηματοδοτεί εμάς, χρηματοδοτήσαν αυτό και τόσα πολλά άλλα κτίρια σε όλη την Αυστραλία. Και το δικό μας το κτίριο εμείς το φωτίσαμε, αλλά σε όλα τα άλλα τα κτίρια φωτιστήκαν όλα αυτά. Αυτοί που δηλώνουν σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Έλληνες στην καταγωγή, η ελληνική καταγωγή, όχι γεννημένοι στην Ελλάδα. Οι γεννημένοι στην Ελλάδα είναι πλέον λίγοι, δηλαδή είναι ζήτημα αν είναι 120-130.000. Είναι γύρω στις 375.000 στη στατιστική. Και αυτοί που δηλώνουν ότι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες Ορθόδοξοι, 350.000, και αυτοί που δηλώνουν ότι μιλάνε ελληνικά είναι γύρω στις 290.000, νομίζω. Τώρα, πολλοί για διάφορους λόγους δεν δηλώνουν την ελληνική καταγωγή ή τη γλώσσα, ή επειδή φοβούνται, ή επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που αρνείσαι, ακόμα και αν το δηλώσεις, δεν μπορείς να θεωρήσεις. Υπάρχουν δίγλωσσα σχολεία που ανήκουν είτε στην Αρχιεπισκοπή είτε σε κοινότητες, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αδελαίδα, στο Πέρθ. Δύσκολα, ημερήσια σχολεία που διδάσκουν κανονικά και έχουν και το ελληνικό και τα μάθη, τη γλώσσα την ελληνική μέσα και τη διδάσκουν. Μετά υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, απογευματινά κυρίως και σαββατιανά, κοινοτικά σχολεία και τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής. Πόσα είναι δεν ξέρω, είναι δεκάδες, πάνω σε δεκάδες. Στη Μελβούρνη οι μαθητές στο ελληνικό σχολείο σήμερα πρέπει να είναι κοντά στις 15.000 με 20.000, μόνο στη Μελβούρνη. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και πέρα από τα κράτη, τις κυβερνήσεις, έτσι, σχέσεων της ομογένειας με την Ελλάδα. Πρώτον, να πούμε ότι οι ομογενείς ξυπνάνε και κοιμούνται με την Ελλάδα στο μυαλό τους πάντα, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται σαν και εμένα 40 και 50 χρόνια εδώ, και στην καρδιά και στο μυαλό. Τώρα, αυτός είναι ο λόγος, για παράδειγμα,
ένας από τους λόγους είναι και η ποιότητα των προϊόντων που ενισχύουν τα ελληνικά προϊόντα. Κυρίως είναι τρόφιμα που έρχονται. Εντάξει, είναι και συναστηματικοί λόγοι. Και προσπαθούν να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο την οικονομία. Αυτός είναι ο λόγος που πολλά σχολεία, αρκετά ελληνικά, έχουν αδελφοποιηθεί με αντίστοιχα σχολεία της Ελλάδας. Και οι μαθητές τώρα της δεύτερης και τρίτης γενιάς με τηλεδιασκέψεις συναντιόνται με τους συμμαθητές τους στην Ελλάδα και μη μιλάνε για τα κοινά ενδιαφέροντα ή λένε ο καθένας για το τι γίνεται. Αυτός είναι ο τρόπος που και τα πανεπιστήμια τα αυστραλιανά συνεργάζονται με αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια. 9 χρονών είσαι αρκετά ανεπτυγμένη και εγώ ήμουν αρκετά ανεπτυγμένη στην ηλικία αυτή και με βάλανε στο πρώτο σχολείο που πήγα να καθίσω σε κάτι μικρά τραπεζάκια γιατί δεν είχαν θρανία όπως το ξέρουμε. Είχαν θρανία αλλά με άλλο τρόπο τέλος πάντων. Και καθόμουν σε ένα μικρό καρεκλάκι που δεν μπορούσα να καθίσω ασφαλώς, τα πόδια μου ήταν δεν ξέρω πού. Και με βάλανε να μάθω την αλφαβήτα, ξέρετε, τα αγγλικά ας πούμε. Και αυτό δεν το ξεχνάω πώς αισθάνθηκα. Να είμαι με τις δευτέρας τάξεις τα παιδάκια, ενώ θα έπρεπε να είμαι τετάρτης, ξέρω και εγώ, κάπου εκεί. Και έξω που βγαίναμε, να μου λένε, στα αγγλικά όταν λέμε get out, θα πει φύγε από εδώ, χάσου, να πας να... Εγώ νόμιζα ότι λέγανε κεραία. Get out. Και λέω τι κεραίες μιλάνε αυτοί. Δεν έβλεπα καμιά κεραία πουθενά. Ο πατέρας μου βοήθησε σε αυτό το ότι μας υποχρέωνε να μάθουμε τη γλώσσα, την αγγλική γλώσσα. Μιλούσαμε με ελληνικά στο σπίτι. Δεν υπήρχε, η επικοινωνία μας ασφαλώς ήταν στα ελληνικά, αλλά τα αρχικά χρόνια. Αλλά επέμενε όμως ότι να μαθαίνουμε τη γλώσσα αυτή. Και έτσι πολύ σύντομα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, όταν μετακομίσαμε από αυτό το σπίτι που ήταν νοικιασμένο, πήγαμε στο δικό μας, ο οποίος ήταν αυτή η παράγκα που σας λέω, αλλά αυτό ήταν το αρχικό, ήταν το πρώτο βήμα. Και μετά χτίσανε κανονικό σπίτι, τότε ήταν ξύλινο εκείνο που είχαν χτίσει, το πρώτο σπίτι, το οποίο μετά κάηκε. Δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια, κυρία Αναγνωστίδου, χάσανε το σπίτι τους που είχαν δημιουργήσει. Φοβερό. Και την ίδια μέρα είχε πεθάνει η γιαγιά μου στο νοσοκομείο. Και δεν είχαμε τηλέφωνο και έπρεπε να έρθουν να μας το πούνε. Είχα μία φίλη που ήταν Αυστραλέζα. Δηλαδή η μαμά της, η μάνα της ήταν Αυστραλέζα. Δηλαδή Άγγλοι συνήθως, από την Αγγλία για πρώτη πριν. Λοιπόν, και μία μέρα εκεί που περπατούσαμε, τρώγαμε και της λέω «Α, τι είναι αυτό» και όχι, εγώ βαστούσα, συγγνώμη, εγώ βαστούσα κάτι αμύγδαλα. Στα αγγλικά το αμύγδαλο είναι almond, αλλά εγώ όταν όπως γράφεται είναι με αλφα λάμδα μη. Okay. So, εγώ τι είπα, λέω almond. Όταν το άκουσε αυτή, να σπαράξει τα γέλια και να αρχίζει να... Δηλαδή, για μένα, ναι, ήταν πολύ προσβλητικό. Και δεν το ξεχνάω. Ένα πολύ μικρό πράγμα, μία λέξη για κάτι πολύ κοινό, almond, της λέω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, κανείς δεν το μετακινεί. Και έτσι, τέτοια πράγματα όμως δεν πέρασα πολλά. Στην Αυστραλία μακριά φύγω μάνα μου γλυκιά. Στο σπίτι λοιπόν μιλούσαμε ελληνικά. Εγώ μεγαλώνοντας φυσικά στη Νέα Υόρκη έτσι, μιλούσα αγγλικά όταν πήγαινα στο σχολείο και με τους άλλους που συναναστρεφόμουν.
Αλλά επίσης οι γονείς μου με έστειλαν σε ένα Έλληνο-Αμερικάνικο σχολείο στη Νέα Υόρκη που είναι πολύ γνωστό, λέγεται Άγιος Δημήτριος και υπάρχει ακόμα και σήμερα και πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους εκεί για αυτόν τον λόγο. Η γλώσσα ενός λαού δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας, είναι μέρος της κουλτούρας του. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε στα ελληνικά, ο τρόπος που μαθαίνουμε τη γλώσσα, η γραμματική, το συντακτικό και ειδικά αν προσθέσει κανείς και τον πλούτο των αρχαίων ελληνικών μέσα σε αυτό, έτσι δημιουργεί κάτι πολύ σπουδαίο. Από όπου και να προέρχεται όμως κανείς, πιστεύω ότι το να μπορεί να μιλάει καλά τη γλώσσα ενός τόπου είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπαίνει και μέσα στα ήθη και έθιμα του τόπου και την κουλτούρα της. Για μένα η γλώσσα είναι η ελληνικότητά μου. Και είναι τόσο απλό και τόσο βασικό όπως σας το λέω. Η γλώσσα είναι αυτό που μας κάνει Έλληνες, όπως και να ερμηνεύει κανείς τι πάει να πει γλώσσα. Πρόσφατα έχω δημιουργήσει και μια βάση στην Ελλάδα και μια κλινική στην Αθήνα και περνάω περισσότερο χρόνο και ευελπιστώ ότι θα περνάω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα μιλώντας πάλι για νόστο. Μπορώ να σας πω ότι όταν είμαι στην Αθήνα για αρκετό καιρό, τότε όλες οι σκέψεις είναι στα ελληνικά. Όταν είμαι όμως στο εξωτερικό, όταν είμαι στο Λος Άντζελες, οι σκέψεις είναι στα αγγλικά. Λέμε ότι αρχίζουμε και χάνουμε τη γλώσσα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή μέχρι από την προηγούμενη απογραφή του 2011 μέχρι του 2016 έχουμε χάσει περίπου στη γλώσσα μας 20.000 άτομα. Δηλαδή έχει ελαττωθεί αυτοί που μιλάνε η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή περίπου μιλάνε τώρα γύρω στις, δηλώνουν ότι μιλάνε ελληνικά γύρω στις 230.000 από σύνολο 450.000. Δηλώνουν. Δεν έπαιρνε ότι δεν τη μιλάνε. Η πρώτη γενιά δεν έχει πρόβλημα. Η δεύτερη γενιά ούτε και αυτή έχει πρόβλημα γιατί μιλάει ελληνικά. Από εκεί και μετά αρχίζει η τρίτη και τέταρτη γενιά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα σβήσει η γλώσσα μας, διότι πετιούνται μέσα σε αυτές τις νέες γενιές άτομα τα οποία μιλάνε τη γλώσσα πολύ καλύτερα από ό,τι τη μιλάμε εμείς. Υπάρχουν τα ταλέντα. Εμείς τι θέλουμε, αυτά τα ταλέντα να χρησιμοποιήσουμε για να διδάξουμε τη γλώσσα. Και έχουμε ρίξει το βάρος στις πανεπιστημιακά τμήματα, γιατί είμαστε και οργανωμένοι εκεί και πρέπει να το πούμε, γιατί οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν όταν δεν έχουν πολλούς φοιτητές. Γιατί δεν πηγαίνουν τα παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε μια καμπάνια τώρα στα δίγλωσσα σχολεία να πείσουν τα Ελληνόπουλα να γράφονται στο πανεπιστήμιο και να παίρνουν ελληνικά για να έχουν και το δίπλωμα να μπορούν να διδάσκουν. Δηλαδή θέλουμε δασκάλους δικούς μας από τα πανεπιστήμια να διδάξουν τη γλώσσα. Όταν ήρθα στο Τορόντο τα πράγματα αλλάξανε εντελώς. Διότι εδώ πέρα η κοινότητα έχει 200 και συλλόγους, από τοπικούς, από ομοσπονδίες, από ό,τι θέλετε, πανθεσσαλική, πανποντιακή, πανμακεδονική, τα πάντα. Και επειδή και ο πεθερός μου ασχολήθηκε όλα του τα χρόνια που είναι στο εξωτερικό με τους συλλόγους, με τις ομοσπονδίες, και πάντα δηλαδή συζητούσαμε αρκετά πράγματα και με ενδιέφερε, ξεκίνησα με την Ποντιακή Αδερφότητα, τοπικό οργανισμό εδώ πέρα. Μετά μπήκα στην ΠΑΜ Ποντιακή Ομοσπονδία Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, όπου και τώρα είμαι αντιπρόεδρος. Και επίσης παράλληλα ασχολούμαι με τους Θεσσαλονικείς, γιατί είναι η πόλη μου. Η ελληνική κοινότητα έχει μέχρι και 10.000 συνδρομές, οικογενειακές συνδρομές. Και αρκετοί δεν γράφονται στην ελληνική κοινότητα ανάλογα με το τι θέλουν να κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετός ελληνισμός εδώ στο Τορόντο. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ήταν τεράστιο όταν πρώτο ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα μερικά χρόνια που ήμουν εδώ πέρα στον Καναδά και μετά ξαφνικά είχε εξαφανιστεί. Είχε εξαφανιστεί και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, διάβαζα. Σήμερα το πρωί μάλιστα διάβαζα κάτι, δεν το τελείωσα,
αλλιώς θα είχα μια πιο ολοκληρωμένη σκέψη γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι το ΣΑΕ πρέπει να παραμείνει, να του δοθούν οι δυνατότητες που του είχαν δοθεί τότε το 1995 σίγουρα, γιατί να ξέρετε ότι και εμείς οι απόδημοι κάποτε είχαμε, όπως σας είπα, ήταν ο συνδετικός κρίκος και τώρα του έχουν πάρθει όλες οι δυνάμεις και δεν εξυπηρετεί πλέον. Κλέφτρα ξενιχιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαθόνια, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά, η ξενιχιά να πάψει, κι άλλη μάνα πια, για χωρισμό μη κλάψει, κι όλα τα παιδιά στα σπίτια τους να έρθουν ξανά.